2 χρόνια θα πρέπει να περιμένει μια ηλικιωμένη στα Χανιά για να κάνει μια γαστροσκόπηση στο δημόσιο νοσοκομείο της πόλης, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η κόρη της με ένα μακροσκελές και ιδιαίτερα καυστικό κείμενο που ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Facebook. Η γυναίκα στην αρχή νόμιζε ότι επρόκειτο για τυπογραφικό λάθος. Επικοινώνησε με το νοσοκομείο που απλά επιβεβαίωσε το ραντεβού για τις 3 Δευτέρου του 2022. Και είναι μέχρι να τύχει στον καθένα και να δει ποιο πραγματικά είναι το σύστημα υγείας για το οποίο πληρώνουμε αδρά και παχουλά όλοι μας. Αυτή είναι η κατάσταση στον χώρο της υγείας. Και όχι μόνο, και τα προβλήματα είναι τεράστια και επειδή δεν τα φωνάζουμε καθημερινά, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνουν πρώτο. Αν το σηκώσουν, σου κλείνει. Έχει πόσο καιρό πριν την είχατε κλείσει? Πριν 4 μήνες. Πριν 4 μήνες. Ναι. Την κάνατε τώρα και σας είπαν ότι τα αποτελέσματα θα τα πάρετε πότε? 30 Απριλίου. Το άκουσα και εγώ και με αυτό λέω. Δεν είναι δυνατόν μετά από 2 χρόνια ραντεβού. Η συγκεκριμένη καταγγελία πήρε τεράστιες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από όλες τις εμπλεκόμενες υγειονομικές αρχές και έδωσε εντολή να διερευνηθεί άμεσα η υπόθεση που αφορά στο νοσοκομείο Χανίων. Δόθηκε άμεση απάντηση με προσωπική παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού. Εχθές, σε συνεργασία με τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, αποφασίστηκε ότι θα αυξηθούν τα εξωτερικά ιατρία, θα επικαιροποιήσουμε τα ραντεβού, θα επαναπρογραμματιστούν και θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε όμως είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Χανίων, το οποίο έχει παρουσιαστεί και στο παρελθόν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, αρχές του 2020, σε λίγες μέρες, μέσα στον μήνα αυτό, να ενισχύσουμε την κλινική με έναν επιπλέον επικουρικό γαστεντερολόγο και να λύσουμε οριστικά αυτό το πρόβλημα που απασχολεί και τα λιπορεί το νοσοκομείο. Το ραντεβού για προληπτικό έλεγχο για ένα γαστροεντερολόγο όντως είναι για 2 χρόνια. Δεν είναι κάτι ψέματα, δεν είναι κάτι που το κρύβουμε, είναι κάτι που το φωνάζουμε τώρα και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι και 4 και 5 χρόνια το οποίο λέμε το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για ραντεβού τα οποία είναι προγραμματισμένα και όχι για τα επίγοντα, τα οποία γίνονται άμεσα από τους συναδέρφους γαστροεντερολόγους. Όταν πρόκειται δηλαδή για μια αιμορραγία, κάτι απειλητικό για τη ζωή, όταν πρόκειται για τη διάγνωση ενός καρκίνου, εννοείται ότι δεν πρόκειται να είναι τόσο πίσω τα ραντεβού. Για υποκρισία εκ μέρους του Υπουργού κάνουν λόγο μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, λέγοντας πως ο Υπουργός Υγείας φέρεται σαν να μην γνώριζε το διαχρονικό πρόβλημα υποστελέχωσης που υπάρχει στα νοσοκομεία της Κρήτης, όταν πριν λίγες μέρες συζητήθηκε στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει, αν θέλετε, θα έλεγα, μια συνέχιση μιας υποκριτικής συμπεριφοράς και από αυτή την κυβέρνηση, συνέχεια από την προηγούμενη, το γεγονός που έχει να κάνει με τις προσλήψεις των γιατρών. Έχουμε ήδη εμείς σαν σωματείο διαμαρτυρηθεί 2 φορές στη ΔΥΠΕ, συγκεκριμένα και για αυτό το θέμα, για τις προσλήψεις των γιατρών, γιατί μια μεγάλη προκήρυξη που αφορά περίπου 1.000 γιατρούς καθυστερεί εδώ και 7 μήνες. Έχω κλείσει από πέρσι ένα ραντεβού για το γαστροεντερολόγο και είναι το Μάιο. Χρειάζεται προσωπικό το νοσοκομείο για να λειτουργήσει, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί τα νοσοκομεία στηρίζονται στο προσωπικό τους, όχι στο κράτος. Είναι ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο προσπαθεί η καινούργια κυβέρνηση να εισάγει πολλά εξωτερικά ιδιωτικά κέντρα, να φύγει η δημόσια υγεία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή για την Ελλάδα. Πάντως η απάντηση της νέας διοίκησης του νοσοκομείου Χανίων είναι καθησυχαστική για τους ασθενείς που έχουν ραντεβού σε εκκρεμότητα, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν για τις νέες ημερομηνίες. Για να μπορέσουν τα ραντεβού να γίνουν πιο νωρίς για να επαναπρογραμματιστούν, ακόμα και αν έρθει γιατρός, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό, διότι θα χρειάζεται και νοσηλευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία που δεν επιτελείται από έναν μόνο άνθρωπο, αλλά από μια ομάδα η εξέταση αυτή. Είναι μια δαπανηρή εξέταση, ακριβή εξέταση, ο κόσμος δεν μπορεί να την κάνει έξω. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε όργανα, δεν είχαμε γιατρούς και το μεγάλο μας πρόβλημα δεν έχουμε προσωπικό νοσηλευτικό.